Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους μας. Με υγεία. Τώρα, έτσι όπως έρχεται, βέβαια θα υπάρξει διαβούλευση, το περιμένουμε. Θα είναι ένας συνδυασμός, λέτε, του Καλλικράτη και του Παυλόπουλου, του νόμου Παυλόπουλου τότε. Δηλαδή, θα έχουμε το 42% από τον πρώτο γύρο. Ποιος παίρνει, εκλέγεται τέλος. Οι πληροφορίες αυτό λένε. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αρκέσει τις πληροφορίες. Θα πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο στην τελική και επίσημη μορφή του. Και βεβαίως, θα πρέπει να το δούμε και στη μορφή νόμου. Γιατί προφανέστατα θα υπάρξουν και κάποιες μέσω του διαλόγου, του κοινοβουλευτικού ή του εσωτερικού κομματικού διαλόγου. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες μεταβολές. Αλλά νομίζω ότι η παρατήρησή σας είναι εύστοχη. Θα κινηθούμε κάπου εκεί ανάμεσα. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι θα επιστρέψουμε περίπου στο 2006 με το 42% και με την άρση αυτής της δεύτερης δακοπή, αυτή η δεύτερη κάλπη για τους δημοτικούς συμβούλους. Ναι, έχουμε υπολογίσει περίπου, για παράδειγμα, ας πούμε, αν με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο, πώς θα ήταν σήμερα οι συσχετισμοί? Θα ήταν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, έχουμε εικόνα, ας πούμε, θα είχαμε μια ισχυρή πλειοψηφία? Ναι, θα είχαμε μια. Θα είχαν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για μια ισχυρή πλειοψηφία. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο εκλογικός νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τελείως απλή αναλογική, διευκόλυνε πάρα πολύ τον κατακαιρματισμό των δημοτικών δυνάμεων. Δηλαδή, ήταν περίπου, κάνει και σε μια παράταξη πόρης. Κατέβηκαν πάρα πολλοί, οι οποίοι εξελέγησαν και μόνο ως επικεφαλής, χωρίς να μπορούσαν να εκλέξουν κάποιον άλλον με πολύ μικρά ποσοστά. Με αποτέλεσμα, το πλήθος των παρατάξεων που ευνοήθηκε από τον εκλογικό νόμο να υπάρξει, δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο εκφύσεως, σαν αυτό που συζητιέται ότι θα έρθει τώρα, το οποίο εκφύσεως επανεισάγει τη λογική της πιο ευρείας, της πιο συγκροτημένης δημοτικής παράταξης. Δηλαδή, ο εκλογικός νόμος, ας πούμε, το 2006 που λέτε, με 17 παρατάξεις, είναι, πώς να το πω... Ανεδαφικό. Ακριβώς. Ναι. Είναι τοπικό. Είναι τοπικό. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αντιστοιχίσει τη σημερινή κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου με έναν άλλον εκλογικό νόμο, γιατί η σημερινή κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου προέρχεται από τον εκλογικό νόμο. Πάντως, τώρα με μια απόσταση από τα γεγονότα, κύριε Κατσαντώνη, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια και να το διακομωδήσουμε για λίγο ότι στον εκλογικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τσιμπήσαν όλοι οι δημοκράτες τότε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρίως όμως αυτό συνέβη γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν η πιο μεγάλη πολιτική παράταξη σε επίπεδο συσχετισμών τουλάχιστον. Ναι. Του και τουλάχιστον αυτή την περίοδο που συζητάμε, με αποτέλεσμα ο καθένας να ελπίζει ότι θα πάρω το 1-2% από αυτό το εμπρικό. Ναι, ενώ στην αριστερά γενικά είναι πιο φανταρίστικα τα πράγματα. Βγαίνει μια κεντρική είναι αρχή, λέει, θα κατέβει αυτός, τέλος. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι συντάσσονται σε γενικές γραμμές. Λίγες είναι οι διαρροές. Ενώ στο χώρο της κεντροδεξιάς που είναι πιο ελεύθερα και φιλελεύθερα τα πράγματα, ο καθένας θέλει να είναι αρχηγός. Είχαμε αντάρτες, το είδαμε κιόλας. Ναι, εντάξει. Είναι και θέματα πολιτικής κουλτούρας. Βέβαια. Των κομμάτων που ανάγονται και στις πολιτικές κουλτούρες και στις αξίες των ιδεολογικών χώρων στους οποίους αναφέρω λοιπόν, το πράγμα. Λέγαμε ότι ένα θετικό είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, οι τέτοιοι νόμοι έρχονται πλέον εγκαίρως να συζητηθούν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δημιουργούν και ένα κλίμα. Γιατί εκλογικός νόμος μπορεί να είναι αυτοδιοίκησης, αλλά κάποιοι τσιμπάνε, πολλοί τσιμπάνε και λένε ότι να, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αρχίζει και δημιουργεί εκλογικό κλίμα. Ακριβώς. Υπήρξε και ο ανασχηματισμός νωρίτερα. Πόσο βάση εκτιμάτε ότι έχουν οι προβλέψεις για εκλογικές εξελίξεις προς τα τέλη του 2021, Θεού θέλοντος και εμβολίων επιτρέποντων? Αυτό είναι το βασικό. Με την προϋπόθεση ότι θα έχει βγει η χώρα από την πανδημία, με ποια έννοια? Δεν θα καθαρίσουμε τελείως από, τουλάχιστον από επιστημονική άποψη, από την κυκλοφορία του ιού, αλλά θα μπορεί η κοινωνία να νιώθει πιο ασφαλής, να επιστρέψει την κανονικότητα με αυτή την έννοια. Εφόσον αυτό γίνει, γιατί βλέπω ότι έχουμε λίγο αργό βηματισμό προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι όπως το βλέπω εγώ, αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν τα μέσα Ιουνίου. Εφόσον αυτό γίνει, εγώ νομίζω ότι το σενάριο των εκλογών δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα υπάρξει το φθινόπωρο του 2021 τουλάχιστον μια σοβαρή συζήτηση επίπεδο επιτελείου,
πιθανόν να μην το μάθουμε ποτέ τι ακριβώς θα συζητηθεί και θα διαμευθεί, αλλά θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση αν δεν έχει ήδη παρθεί και ως επιλογή. Αυτό που είπατε πριν για τον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση έκανε πολλούς αυτοδιοικητικούς να πούνε ότι γιατί βιάζεται τόσο. Δεν το είδαν ως έγκαιρη προετοιμασία που αναφέρατε, αλλά γιατί βιάζεται τόσο να κλείσει θέματα ενώ υπάρχει χρόνος μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές ακόμα 2,5 χρόνια, έτσι. Συνεπώς είναι ένα σημάδι ότι θέλει να ρυθμίσει θεσμικά κάποια ζητήματα που να μην του προκύψουν εκπλήξεις μετά την ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες. Μάλιστα. Ναι, γιατί τώρα άμα πάμε σε κάλπες, θα πάμε σε κάλπες με την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παρέλθει πλέον ο χρόνος. Και θα πάμε σε κάλπες με απλή αναλογική και εκεί με το σημερινό και με Σταυρό. Είναι βασικό αυτό. Ναι, και με Σταυρό. Με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων και με αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί η απλή αναλογική να βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση άμα πάμε σε εκλογικό σενάριο στο τέλος του 2021. Με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς που παρατηρείτε εσείς και με τις έρευνές σας. Με βάση αυτή την παραδοχή, έτσι, γιατί τα πράγματα στις εκλογές πάντα διαφοροποιούνται. Σίγουρα, σίγουρα. Πολλούς παράμετροι που επηρεάζουν. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αριθμητικά θα υπάρχει δυνατότητα Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ. Ναι. Δεν συζητά το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς... Καλά, δεν υπάρχει, ναι. Αλλά η δυνατότητα Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ να συγκροτήσουν κυβέρνηση θα υπάρχει αριθμητικά. Από εκεί πέρα είναι το πολιτικό ζήτημα. Η διαφορά αυτή που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις των 15 με 18 εκλογικών μονάδων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια εκλογική αντιπαράθεση θα υπάρξει μια πόλωση, θα υπάρξουν συσπυρώσεις και αυτή η διαφορά, ας πούμε, μπορεί να κατέβει στις 10 μονάδες. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να δώσει αυτοδύναμη κυβέρνηση στο Μητσοτάκη. Πρέπει να, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η διαφορά, είναι ότι πρέπει να κινηθεί το απόλυτο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Δεν είναι μόνο η διαφορά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, που κυμαίνεται, όπως βλέπουμε όλοι, τις δημοσκοπήσεις αυτές τις μετρήσεις που κάνουμε και εμείς, σε αυτό το επίπεδο που λέτε και που ενδεχομένως οι 15-16 μονάδες σε συνθήκες εκλογικής πόλης καταλήξουν στις 11-12. Ναι. Αλλά είναι θέμα τι δυνατότητες έχει ο πρώτος να αποσπάσει απευθείας με βάση το ποσοστό του κοινοβουλευτικές έδρες. Ναι. Δεν το βλέπω. Δεν νομίζω θα κινηθεί το απόλυτο ποσοστό σε τόσο ψηλά επίπεδα. Μάλιστα. Άρα εκεί θα έρθει εκεί παίζει ένας ρυθμιστικός ρόλος του Κινάλ, ας πούμε, στις πολιτικές εξελίξεις. Ναι, σας είπα ότι αριθμητικά εγώ βλέπω ότι αυτό το πράγμα θα βγαίνει. Τώρα το πολιτικό είναι άλλο αν θα υπάρχει διάθεση ή όχι, οι υπολογισμοί που θα γίνουν οι πολιτικοί για να υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση. Προφανώς θα υπάρξει εάν θεωρηθεί ότι δεν μπορούν να γίνουν νέες εκλογές για κάποιο λόγο, εθνικό ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν εκτιμηθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξουν άλλες εκλογές, θα πρέπει υποχρεωτικά υπό το σύστημα της απλής αναλογικής στη νέα κοινοβουλευτική σύνθεση να προκύψει κυβέρνηση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι τότε σε εκείνη την περίπτωση το Κινάλ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, να πάρει μια απόφαση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα ενδιαφέρεται να σχηματίσει κυβέρνηση. Ναι, το Κινάλ είναι πιο κοντά η αλήθεια. Το έχουμε δει και σε μια δημοσκόπηση πρόσφατη που έγινε, που έλεγε για τους συνδυασμούς που μιλούσε, για τους συνδυασμούς, έτσι. Ακριβώς. Κατά πόσο μπορεί να συνυπάρξει, για παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία με Κίνημα Αλλαγής, ΣΥΡΙΖΑ με Κίνημα Αλλαγής. Τι προτιμά ο κόσμος, φυσικά. Λοιπόν, και είναι επικρατέστερη, ήταν. Και κυρία Γκέλη, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή ότι όταν ρωτείται ο κόσμος, αλλά και κυρίως η βάση του Κινάλ, η σημερινή του βάση, προτιμάει περισσότερο μια τέτοια σύγκληση παρά μια σύγκληση προς αριστερά, είναι ότι και στα μέτωπα πολιτικής, δηλαδή στα θέματα πολιτικής, όταν μπαίνει η ερώτηση, είναι πιο κοντά, οι ψηφοφόροι του Κινάλ είναι πιο κοντά στις λύσεις πολιτικής που προτείνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς προτιμούν οι άνθρωποι τις προτάσεις Κινάλ, έτσι, αλλά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα πολιτικής είναι πιο κοντά στις προτάσεις που
προβάλλουν την Νέα Δημοκρατία παρά από αυτές που προβάλλονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι που προκύπτει, φαντάζομαι, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Συνεπώς, η βάση του Πινάλ είναι παραμένει αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μεγάλη πλειοψηφία. Δεν θέλει μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μια στρατηγική σύμπλευση μαζί. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο, γιατί ξέρουμε τα πράγματα αλλάζουν στην πολιτική. Αλλά θα έβλεπε μια κυβέρνηση, μια Δημοκρατία, εφόσον, όπως είπαμε, είχαμε φτάσει σε ένα πολιτικό αδιέξοδο και έπρεπε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Ναι. Εντύπωση βέβαια προκαλούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, θα πω τώρα, έτσι, οι οποίοι έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασαν τα ποσοστά. Αυτούς τους βλέπουμε λιγάκι ότι δεν κάνουν εύκολα στροφή ή επιστροφή, ίσως να πηγαίνουν στους αναποφάσεις τους. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι από αυτούς πάει στους αναποφάσεις, πράγματι άλλοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ εν ονόματι μιας αντιδεξιάς, παύλα, προοδευτικής στάσης απέναντι στην πολιτική ζωή που έχουν κτλ. Και παραμένουν διαφωνώντας επί της ουσίας της πολιτικής. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά η ιδεολογική ταύτιση, ξέρετε, έχει πολλά στοιχεία συναισθηματικά και δεν... Ναι, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορώ να ψηφίσω δεξιά, δεν μπορώ να ψηφίσω αριστερά. Δεν πάει το χέρι. Παρόλο που όταν το ρωτάς αναλυτικά, όπως είπαμε προηγουμένως, ορισμένα ποιοτικά στοιχεία μετρήσεων, όταν το ρωτάς αναλυτικά για θέματα πολιτικής, έχει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή με την κυβερνητική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα. Κύριε Κατσαντώνη, επειδή έγινε πολλής λόγος, επειδή με τον πρόσφατο ανασχηματισμό έγινε πολλής λόγος κατά πόσον αυτός ο σχηματισμός είναι εκλογικός, πάλι με την απόσταση από τα γεγονότα και έχοντας μιλήσει πλέον με αρκετούς παράγοντες από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, βλέπουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση λέει ότι αυτός ο ανασχηματισμός δεν είναι εκλογικός, δεν είναι δηλαδή ένα κυβερνητικό σχήμα εκλογικής μάχης, υπό την έννοια ότι έχουν μπει αρκετά πρόσωπα που είναι άφθαρτα, αλλά και με την δεύτερη ανάγνωση άπειρα στον πολιτικό στίβο και σίγουρα στο πώς διεξάγονται οι εκλογές, πώς διεξάγεται μια εκλογική μάχη. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που δεν έχουν εμπειρία εκλογικών μαχών ώστε να διαχειριστούν τον όγκο και το εύρος των δραστηριοτήτων που χρειάζεται μια προεκλογική περίοδος. Από την άλλη, υπάρχει άλλη ανάγνωση που λένε ότι είναι εκλογικής μάχης, διότι μπήκε δείχνοντας βάρος, ας πούμε, στο ρόλο του Βορύδη στο Υπουργείο Εσωτερικών ή σε κάποιες άλλες τοποθετήσεις στο Υπουργείο. Η δικιά σας εκτίμηση προς τα που κλείνει? Θα υπάρξει κι άλλος ανασχηματισμός πριν τις εκλογές, ή αυτός είναι και με αυτόν θα πάμε, αν έχουμε εκλογές του 21? Αν έχουμε εκλογές του 21, με αυτόν θα πάμε. Η άποψή μου, δηλαδή, τίνει να αποκρισταλωθεί πλήρως και να είναι πολύ καθαρή. Αν ισχύσουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και πάμε σε εκλογές του 2021, αυτός θα είναι. Και νομίζω ότι ο ανασχηματισμός αυτός έγινε είτε πάμε σε πρόορη προσφυγή στις κάλπες, είτε όχι, με εκλογικό ευρύτερο, με ευρύτερη εκλογική οπτική, υπό την έννοια να κατασυγάσουμε δυσαρέσκειες και μουρμούρες στην κλασική μας βάση, για να μπορέσουμε να αφρίσουμε σε αυτή την κλασική βάση και τα κέρδη από άλλους όμορους πολιτικούς χώρους που μπορούν να ψηφίσουν εμάς. Εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ πώς σκέφτηκε η ηγεσία, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν έχω μουρμούρες και δυσαρέσκειες στο εσωτερικό και πιθανές διαρροές, μάλλον προς τα δεξιά, η είσοδος από άλλους χώρους, το κέρδισμα του κεντρώου χώρου κτλ., δεν θα μου προσφέρει τόσο πολλά, διότι όσα βάλω από τη μία θα μου φύγουν από την άλλη. Άρα, είτε κάνω πρόορη προσφυγή στις κάλπες, είτε πάω αργότερα σε εκλογές, λέω ένα σενάριο σκέψης, θέλω να μπετονάρω τώρα τη βάση μου, για να μπορέσω να αφρίσω και άλλες δυνάμεις και να κρατήσω την κυρίαρχη θέση που έχω στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η γνώμη μου, συνεπώς. Ναι, αν κάνουμε εκλογές μας στο 21, νομίζω δεν θα γίνει άλλο. Και αν δεν κάνουμε, πάλι εξυπηρετήθηκαν εκλογικοί σχεδιασμοί. Να πω όμως ότι οι απαντήσεις του κόσμου και οι μετρήσεις, επειδή είχαμε καμία μέτρηση σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας χθες παρουσιάστηκε, δεν έδειξαν ενθουσιασμό στον ευρύτερο κόσμο. Στην προοπτική του να γίνουν εκλογές. Ακριβώς, στην προοπτική του να γίνουν εκλογές υπάρχει αντίδραση. Όχι απλώς δεν υπάρχει ενθουσιασμό. Και δεν υπάρχει ενθουσιασμό και για τον ανασχηματισμό και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Που σημαίνει ότι
ήταν μάλλον μια κίνηση η οποία αποσκοπούσε κάπου, ήταν ορθολογική από πολιτική άποψη, με βάση αυτά που σας είπα, αλλά κάτι δεν λειτουργήσε. Δεν είχε ακριβώς τον αντίκτυπο που θα έλπιζε, ας πούμε, η ηγεσία. Είπαμε για την κυβέρνηση, είπαμε για το Κινάλ. Να ρωτήσω τώρα κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει ότι, και το αναγνωρίζουν και τα στελέχη του, ότι αδυνατεί να, γιατί υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια σχετική φθορά στην κυβέρνηση μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να συσπυρώσει δυνάμεις που ενδεχομένως δείχνουν μια σχετική δυσαρέσκεια προς τις τελευταίες κυβερνητικές επιλογές. Αυτό πόσο επηρεάζεται από... Είναι περισσότερο απόρρεια της πρόσφατης κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως ενός ελλείμματος εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί λόγω των κυβερνητικών πρακτικών που είχαν ακολουθηθεί, ή έχει να κάνει με την ποιότητα και με το ύφος της αντιπολίτευσης που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Πώς το ζυγίζετε εσείς με βάση τη μετρήση? Είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το ένα είναι η κυβερνητική πρακτική που αναφέρατε όντως, η οποία είναι πολύ νοπή και έχει αποξενώσει μεγάλα τμήματα της μεσαίας τάξης, που θα μπορούσαν υπό τη δυσαρέσκεια τη σημερινή, ας το πω έτσι, να σκεφτούν το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται αυτή τη στιγμή στις απαντήσεις τους δεν το σκέφτονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω σε ένα χρόνο που θα γίνει έτσι. Π.χ. το τμήμα, το κομμάτι των επιστημόνων, ιδιαίτερα των κάτω από 45 ετών επιστήμονες, είχε διαραγεί τελείως η σχέση με τα ασφαλιστικά, με αυτά, με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε διαραγεί η σχέση τους με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφουν μια δυσαρέσκεια, μια όχι ικανοποίηση από την πορεία την κυβερνητική της σημερινή, δεν στρέφονται προς το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το ένα είναι η έδωσα ένα παράδειγμα. Το ένα είναι η κυβερνητική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε χάσματα και κοινωνικά ρήγματα με δυνάμεις που δεν φαίνεται να γεφυρώνονται. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι πέραν του ύφους και του ήθους που παίζουν ένα ρόλο περισσότερο συμβολισμό ή υπενθύμησης στον ευρύ κόσμο, το πιο βασικό για το ΣΥΡΙΖΑ που δεν βλέπω ότι μπορεί να το λύσει, τουλάχιστον το πρόβλημα στο μέλλον, είναι μια στρατηγική αμηχανία που έχει. Δεν ξέρει αν θα κινηθεί σαν μια αντιπολίτευση θεσμική, σοσιαλδημοκρατική, να το πω έτσι, που θα πει την κριτική της, θα προβάλλει όμως και την πρότασή της, και ίσως με πιο υψηλούς τόνους, όπως σημαίνει σε όλες τις αντιπολιτεύσεις του κόσμου, ή αν θα κινηθεί σε μια λογική βασικά κινηματική, ξανακατεβαίνουμε σε αυτά που αποκαλούνται κινήματα βάσης, και δηλαδή όπως ήταν ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η στρατηγική αμηχανία, που νομίζω ότι ανακλάται και στον πολιτικό λόγο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί μια τόσο θολή εικόνα στην κοινωνία, στον ευρύ κόσμο, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να πει είναι κυβερνητική, ξαναέγινε κυβερνητική πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να τον προτείνω να τον ψηφίσω. Ενώ για τον ευρύ κόσμο, προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ που διατηρείται, το βλέπουμε στην δημοσιογραφία. Αλλά δεν είναι το 30% που πήρε στις εκλογές. Βλέπετε να υπάρχει διάθεση αλλαγής ηγεσίας, γιατί το πολύ συζητάμε στον ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, θα πω μια φράση που υπόθηκε για ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο, ας μην πω ποιο είναι αυτό, γιατί θα δημιουργηθούν συνειρμοί περίεργοι. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, η κατάσταση όπως φαίνεται τώρα είναι, περιγράφεται τη φράση που είχε υποθεί για αυτό το πρόσωπο, σας λέω, δεν είναι αυτός που πρέπει, αλλά είναι ο μόνος που έχουν. Σωστά. Ναι. Okay. Καταλάβω, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν λέει ότι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τις επεξεργασίες του και σε 6 μήνες να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, φαίνεται να μην μπορεί να δώσει, τέλος πάντων, να μην είναι το ισχυρό χαρτί που ήταν κάποτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, τον βαραίνουν και κάποια πράγματα από την προσπολιτική θητεία και λειτουργεί ανασταλτικά για ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας. Και για να το κλείσουμε, κύριε Κατσαντώνη, θέλω να ρωτήσω πόσο επηρεάζουν, πόσο ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση των συσχετισμών και στη διαμόρφωση των τάσεων του εκλογικού σώματος λεπτομέρειες της επικαιρότητας, όπως ας πούμε το τελευταίο σκηνικό με την υποστήριξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Κουφοντίνα. Αυτά
είναι μεμονωμένα περιστατικά που σκάνε στην επικαιρότητα σαν πυροτεχνήματα χωρίς να αφήνουν σημάδια ή προκαλούν σοβαρές, ας το πούμε, αντικατοπτρίζονται σοβαρά στο συσχετισμό των δυνάμεων. Κοιτάξτε, όταν γίνονται πολλά και συχνά, π.χ. οι εμφανίσεις του κυρίου Πολάκη που προκαλούν πολύ κόσμο, μια τέτοια δήλωση των 15 ή κάτι άλλο, όταν γίνονται συχνά και πυκνά, δεν είναι πυροτεχνήματα, αφήνουν ένα ίνσημα. Αφήνουν μια αντίληψη των πραγμάτων που δεν αλλάζει στην πορεία. Όταν γίνονται όμως με πιο αραιό τρόπο, δεν επηρεάζουν, εκτός αν γίνουν κοντά σε εκλογές. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.